Η ώρα που ο καθηγητής ΟΤΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία ότι αποσπούσε ανταλλάγματα από φοιτητές του για να περάσουν τα μαθήματά του, βγαίνει από το γραφείο του εισαγγελέα, ο οποίος του απήγγειλε τις κατηγορίες της δωροληψίας και εκβιασμού. Είναι μια λυπηρή υπόθεση η οποία απασχολεί την κοινότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς όμως δεν ήταν δυνατόν να αποδειχθεί κάτι στο βαθμό που να επέλθει η κάθαρση. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν επίσης και οι δύο ιδιοκτήτες φροντιστηρίου που φέρονται ως άμεση συνεργή του, στους οποίους αποδίδεται η κατηγορία για άμεση συνέργεια σε δωροληψία. Τρεις μέρες πριν γίνει η εξεταστική ενός συγκεκριμένου μαθήματος, των μαθημάτων γενικά που είχε αυτός ο καθηγητής, πηγαίναν τα παιδιά, πληρώναν 250 ευρώ, κάναν 4 ώρες μάθημα για 4 ώρες μάθημα, τους έδινε ένα πάκο με χαρτιά και καλά σημειώσεις. Και συμβούλευε όχι ο ίδιος καθηγητής, άλλοι καθηγητές που κάναν τα μαθήματα φυσικά. Και αυτό που προτείναν οι καθηγητές είναι ότι ξέρετε τι, και να μην γράψετε, γράψτε, γεμίστε απλά την κόλλα με κάτι, τους λέγαμε στο φροντιστήριο, ώστε να μπορέσει και αυτός να σας περάσει. Όλοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Μετά τη μεγάλη έκταση που πήρε το θέμα, τα σώματα σήμερα άρχισαν να ανοίγουν. Γνωρίζαν όλοι το τι συνέβαινε, σε ποιο φροντιστήριο να πάνε, πόσα χρήματα θα δώσουν, τι ακριβώς θα γίνει. Απλά δεν υπήρχαν στοιχεία έμπρακτα ώστε να αποδειχθεί αυτό. Τα ανταλλάγματα αφορούσαν είτε στην παροχή πρακτικής εργασίας σε επαγγελματικό γραφείο, είτε συγκαλυμμένη καταβολή χρηματικών ποσών ως αντίτιμο για την παρακολούθηση δίθεν μαθημάτων σε φροντιστήριο δύο ατόμων που συνελήφθησαν. Όλο το καλοκαίρι το άκουγα από άλλους φοιτητές που με λέγανε να προσέχω. Πολλοί φοιτητές μου είχαν ακούσει αυτό το θέμα και το είχαμε σχολιάσει πολλές φορές, γι' αυτό και είχαμε ένα φόβο μήπως περάσουμε όλα τα μαθήματα και έχουμε φόβο να δώσουμε λεφτά γιατί είμαστε και δύσκολα με αυτό το καιρό. Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια και γραφεία των συλληφθέντων βρέθηκαν το χρηματικό ποσό των 178.000 ευρώ, 15 βιβλιάρια καταθέσεων για τραπεζικά ευάσματα με συνολικό ποσό μεταφοράς 140.000 ευρώ σε τράπεζα του εξωτερικού, 15 κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δίσκοι και φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων.